Επιτρέψτε μου να αρχίσω μια τοποθέτηση πριν το briefing σχετικά με την απουσία μελών της κυβέρνησης από την χθεσινή σύνοδο της Ολομέλειας της Βουλής. Η απουσία μελών της εκτελεστικής εξουσίας δημιούργησε μια εικόνα η οποία ουδόλως οφείλεται σε ασέβεια έναντι της νομοθετικής εξουσίας. Σε κάθε περίπτωση ήταν μια παράληψη, ένα λάθος το οποίο αναγνωρίζουμε. Ο σεβασμός προς την νομοθετική εξουσία είναι και δεδομένος αλλά και αυτοαπόδεικτος. Άλλωστε, ο σεβασμός στην Βουλή των Αντιπροσώπων είχε αποδειχτεί στην πράξη μέσα από την αγαστή συνεργασία που επέτρεψε την επίλυση ζητημάτων που εδώ και χρόνια παρέμεναν σε εκκρεμότητα. Για παράδειγμα, όπως είναι το πλαίσιο για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, το ΦΠΑ της πρώτης κατοικίας αλλά και πολλά άλλα. Η εκτελεστική εξουσία αποδεικνύει το σεβασμό προς την Βουλή των Αντιπροσώπων καθημερινά μέσα από την προώθηση σημαντικών νομοσχεδίων, την ειλικρινή συνεργασία σε σειρά μεταρρυθμίσεων. Ιδιαίτερα στη συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό, τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, στις αρμόδιες επιτροπές, με ειλικρινή διάθεση, αντάλλαξαν απόψεις, άκουσαν προβληματισμούς και εισηγήσεις για να διαμορφωθεί ο προϋπολογισμός. Τόσο σήμερα, όσο και κατά την αυριανή συνεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων, τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου που δεν απουσιάζουν στο εξωτερικό θα παρευρεθούν στη συζήτηση σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Όσον αφορά την ενημέρωση, αύριο 20 Δεκεμβρίου θα επισκεφτεί την Κύπρο ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Ελί Κοέν. Η επίσκεψη του Ισραηλινού Υπουργού Εξωτερικών σχετίζεται με τους σχεδιασμούς ανάπτυξης και υλοποίησης της πρωτοβουλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας για δημιουργία θαλάσσιου διαδρόμου για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον άμαχο πληθυσμό στη Γάζα. Όπως είναι ήδη γνωστό, την προηγούμενη εβδομάδα, τεχνική ομάδα από το Ισραήλ επισκέφθηκε την Κύπρο, όπου πραγματοποίησαν συναντήσεις και επισκέφθηκαν τις υποδομές που εντάσσονται στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας. Ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο στην παρουσία τεχνικών ομάδων προς συζήτηση τεχνικών θεμάτων που άπτονται της πρωτοβουλίας. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, εξάλλου, ο Υπουργός Εξωτερικών είχε χθες τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Βρετανό και την Γαλλίδα ομόλογους του, όπου συζήτησαν τις εξελίξεις στην περιοχή αλλά και την πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής. Η διαχείριση της ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης αποβλήτων πεντακόμου έχει περάσει από τα μεσάνυχτα στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Η προθεσμία 14 ημερών που έδωσε το κράτος στον ανάδοχο έχει εκπνεύσει και πλέον το Τμήμα Αναπτύξεων Υδάτων θα διαχειρίζεται τη μονάδα σε αυτό το μεταβατικό στάδιο μέχρι να ετοιμαστούν νέα συμβόλαια και προκειωθούν προσφορές με ορθούς όρους προδιαγραφές και διαδικασίες. Εδώ και μέρες, ομάδα από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων βρίσκεται στην ΟΕΔΑ Πεντακόμου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς διαχείρισης. Πρώτη στο μέλημα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και του κράτους είναι να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία της μονάδας, ώστε να μην προκληθεί αναστάτωση αναφορικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων στους Δήμους και κοινότητες της Επαρχίας Λεμεσού. Σημαντική είναι και η συνδρομή της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχίας Λεμεσού στην διαχείριση της μονάδας σε αυτό το μεταβατικό στάδιο. Χαιρετίζουμε την εφαρμογή από χθες, Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου, του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής δικαιοσύνης InJustice. Η έναρξη της πιλωτικής λειτουργίας του νέου συστήματος ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, που το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής παρουσίασε σε συνεννόηση με τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και το Ανώτατο Δικαστήριο, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας μας, αλλά και στη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος. Η τελική του λύση αναμένεται τον Φεβρουάριο του 2024. Η κυβέρνηση ιεραρχεί πολύ ψηλά στις προτεραιότητές της τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος και προωθεί την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στην οικοδόμηση ενός σύγχρονου και γρήγορου συστήματος απονομής δικαιοσύνης με την εισαγωγή μεταξύ άλλων τεχνολογιών πληροφορικής. Αποτελεί πεποίθησή μας ότι ως πολιτεία έχουμε χρέος να οικοδομήσουμε ένα σύστημα δικαιοσύνης που θα διευκολύνει την εκτέλεση της αποστολής όλων όσοι υπηρετούν τον νόμο. Ένα σύστημα δικαιοσύνης το οποίο πρωτίστως θα εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, θα λειτουργεί προς όφελον των πολιτών και δεν θα αμφισβητείται από την κοινωνία. Η πολυαναμενόμενη εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής δικαιοσύνης θέτει πλέον την χώρα μας σε μια εποχή ουσιαστικής μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης, που απότερο στόχο έχει την ταχύτερη απονομή της. Ευχαριστώ. Αν υπάρχουν ερωτήσεις. Ναι, αντιλαμβάνεστε ότι η πρωτοβουλία, η υλοποίηση της πρωτοβουλίας βρίσκεται εδώ και καιρό στο επίκεντρο των διπλωματικών επαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι σχετικές και οι επισκέψεις, οι επαφές που πραγματοποιεί ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών, οι επισκέψεις που θα έχουμε και αύριο στην Κύπρο στο πλαίσιο αυτό της υλοποίησης της πρωτοβουλίας. Αρκετά κράτη, όπως και διεθνείς οργανισμοί, έχουν εκφράσει την
την προθυμία τους να συνδράμουν είτε με ανθρωπιστική βοήθεια, είτε ελεκοτεχνικά, είτε με την παροχή μέσων που μπορούν να βοηθήσουν να υλοποιήσουν την πρωτοβουλία. Όταν υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις, αν υπάρχουν κάτι το οποίο μπορεί να ανακοινωθεί επίσημα στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, αυτό θα γίνει το συντομότερο δυνατόν. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι είναι δεδομένο ότι η πολυπλοκότητα μιας τέτοιας πρωτοβουλίας απαιτεί ένα πολύ λεπτομερή σχεδιασμό, ο οποίος και έχει γίνει από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και πλέον η υλοποίηση, η έναρξη της υλοποίησης δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. Αντιλαμβάνεστε ότι αναμένουμε τις συνθήκες να το επιτρέψουν για να μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή. Πού βρίσκεται το πλοίο? Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να αναφέρουμε κάτι περισσότερο. Όταν υπάρξει κάτι το οποίο μπορεί να ανακοινωθεί, αυτό να είστε βέβαιοι ότι θα ανακοινωθεί. Πού θα πάει το πλοίο? Ο στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει να διανεμηθεί στον άμαχο πληθυσμό στην Γάζα. Το πλοίο, όχι το πλοίο. Επαναλαμβάνω, ο στόχος της πρωτοβουλίας είναι αυτός. Όταν υπάρξει κάτι που μπορεί να ανακοινωθεί, αυτό θα ανακοινωθεί το συντομότερο δυνατόν. Τι είδους βοήθεια περιοχή και από αυτή που είναι φυλαγμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία? Είναι γνωστό ότι έχει καταφτάσει πριν από λίγες εβδομάδες ανθρωπιστική βοήθεια από το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία είχε αποθηκευτεί στην Λάρνακα, που αφορούσε κυρίως αντίσκηνα για να μπορούν να προσωρινά να διαμένουν ο άμαχος πληθυσμός στην Γάζα. Η ανθρωπιστική βοήθεια που χρειάζεται σήμερα ο άμαχος πληθυσμός, που βρίσκεται αποκλεισμένος, είναι τρόφιμα και φαρμακευτική αγωγή. Πρόσωπε, την Κυριακή ο πρόεδρος του Στουρίδη σε προανήγγειλες συναντήσεις με αρχηγούς κρατών στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Υπάρχει κάτι χειροπιαστό για το θέμα της Γάζας και το μεσανατολικό? Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε επαφή, βρίσκεται ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αλλά και ο υπουργός Εξωτερικών, όπως έχω πει, και με κράτη της Μεσογείου αλλά και με κράτη της περιοχής. Είναι σχετική συζήτηση που έγινε και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα, που δυστυχώς δεν κατέστη εφικτό να φτάσουμε σε μια κοινή τοποθέτηση ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα ζήτημα το οποίο και ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει αναφέρει ως μια πληγή, αν θέλετε, στον τρόπο που λαμβάνονται αποφάσεις ή στον τρόπο που η Ευρωπαϊκή Ένωση τοποθετείται στο ζήτημα της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα. Είμαστε σε επαφή διαρκώς με τα κράτη της περιοχής, με τα οποία εξακολουθούμε να διατηρούμε πολύ καλές και άριστες σχέσεις. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι στο επίκεντρο αυτών των επαφών βρίσκεται η υλοποίηση της πρωτοβουλίας. Η παρουσία εδώ του αύριο του Υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ ενδεχομένως να σημάνει και την επίσημη αποδοχή από πλευρά Ισραήλ? Κοιτάξτε, σε πολιτικό επίπεδο το έχουμε ξαναπεί ότι προφανώς για να υπάρχουν αυτές οι επαφές, οι συχνές επαφές, οι επισκέψεις από πλευρά Ισραήλ είτε την προηγούμενη εβδομάδα ή και από πλευρά τη Κύπρου τεχνική ομάδα στο Ισραήλ, σε πολιτικό επίπεδο υπάρχει αυτή η βούληση για υλοποίηση τη πρωτοβουλία. Έχουμε πει χαρακτηριστικά ότι η πρωτοβουλία έχει περάσει από το πολιτικό στο τεχνικό επίπεδο. Τα τεχνική φύσεως ζητήματα έχουν τεθεί επιτάπητος και τα περισσότερα σχεδόν όλα έχουν λυθεί. Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει, όπως έχω πει, ένα πολύ λεπτομερή σχεδιασμό για την υλοποίησή τη. Να αναμένουμε όταν επιτρέψουν οι συνθήκες, όταν το ίδιο το Ισραήλ δώσει το πράσινο φως για να μπορέσει να τεθεί σε εφαρμογή η πρωτοβουλία. Ας μην προτρέχουμε, να δούμε αύριο πώς θα γίνει η συνάντηση. Ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών θα δει η διεισόμαση και τις υποδομές οι οποίες εντάσσονται στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας. Θα δει τις υποδομές που εντάσσονται στην πρωτοβουλία. Κύριε Εκπρόσωπε, η Κυπριακή Δημοκρατία ετοιμάζεται για νομική μάχη εναντίον των σφαιριστών περιουσιών των Κυπριών στα κατεχόμενα. Σε τι φάση βρισκόμαστε, μπορεί αυτή η νομική μάχη, τέλος πάντων, η οποία ετοιμάζεται χαρακτηριστική ως αλλαγή πλεύσης στο τι ίσχυε μέχρι στιγμής, και επίσης προς ποιον θα στραφούμε, και προς τους αγοραστές ή προς μόνο εναντίον όσους? Αυτό που η Κυπριακή Δημοκρατία διαχρονικά πράττει και αυτό που πράττει σήμερα είναι παρακολουθούμε πολύ στενά τις εξελίξεις στις κατεχόμενες περιοχές. Εξετάζουμε όλα τα μέτρα τα οποία μπορούν να ληφθούν, ούτως ώστε να αποτραπούν ο σφεντερισμός περιουσιών στις κατεχόμενες περιοχές μας. Εξετάζονται διάφορα μέτρα νομικής πτυχής. Αυτό το οποίο επήγε αυτή τη στιγμή όμως, πέραν τούτου, είναι η προσπάθειά μας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Γιατί ο οριστικός τρόπος, ο σίγουρος μόνιμος τρόπος να μπορέσουν να αποφευθούν αυτές οι ενέργειες, ο σφεντερισμός περιουσιών, είναι μέσα από την επίλυση του Κυπριακού προβλήματος. Άρα υπάρχει σε εξέλιξη διαδικασία ετοιμασίας για αυτήν την? Εξετάζονται όλα τα μέτρα τα οποία μπορούν να ληφθούν. Τα οποία όμως δεν θα προχωρήσουν, αν υπάρχει ανοιχτό παράθυρο για να ξέρουν διαπραγματεύσεων.
Δεν είναι αυτό που φοβεί. Έχω πει ότι ο μόνιμος τρόπος επίλυσης και αντιμετώπισης του σφεδερισμού των περιουσιών είναι η επίλυση του Κυπριακού. Όλα τα μέτρα τα οποία μπορούν να ληφθούν εξετάζονται και σίγουρα αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να συζητηθεί αυτή τη στιγμή δημόσια. Τα μέτρα τα οποία εξετάζονται αυτή τη στιγμή και ποια είναι αυτά τα μέτρα και πότε θα ληφθούν. Έχετε εσείς εικόνα σε κυβέρνηση για πόση έκταση μιλάμε σε κατηγόμενα που ήδη έχει και εκμετάλλευση ή πληροφορία. Έχουμε αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει πληροφόρηση, παρακολουθούμε στενά διαρκώς. Όση έκταση. Έχουν ακουστεί αυτά τα νούμερα. Το τελευταίο είναι ότι ήδη έχει τύχει εκμετάλλευση 1 εκατομμύριο στρέμματα γη, τα περισσότερα είναι του Ελληνοκύπριου. Δεν έχω μπροστά μου εγώ ενώπιον με αυτή τη στιγμή. Αν θέλετε συγκεκριμένο αριθμό, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω υπεύθυνα ότι ναι, είναι υποστενή παρακολούθηση. Παρακολουθούμε διαρκώς τις εξελίξεις. Είναι υπόψη μας το τι γίνεται στις κατεχόμενες περιοχές μας και είναι γι' αυτό που εξετάζονται όλα τα μέτρα τα οποία μπορούν να ληφθούν. Έχετε υπόψη σας ποιοι είναι αυτοί που αγοράζουν τις εξελίξεις? Έχουμε υπόψη μας κάποιες πληροφορίες για ορισμένους από αυτούς, ναι. Είναι η διαχρονική, αν θέλετε, επιδίωξη, στάση του ψευδοκράτους ως προσπάθειες για είτε αναγνώρισή της είτε για ανάπτυξη περισσότερων διπλωματικών επαφών μαζί με χώρες. Όπως είναι γνωστό, η Ρωσική Ομοσπονδία είναι ένα από τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Είναι σχετικά τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Είναι δεδομένο ότι το μόνο αναγνωρισμένο κράτος είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Βρισκόμαστε διαρκώς, έχουμε διπλωματικές επαφές με όλα τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και προχωρούμε σε όλα τα διπλωματικά διαβήματα διαρκώς και συνεχώς. Αυτά που ο κύριος Σαντάρ ζητά από τη Ρωσία την κάνουν σε επίκο ή όχι? Ξέρετε. Επαναλαμβάνω, η Ρωσία είναι ένα από τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας αλλά και το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι το μόνο αναγνωρισμένο κράτος δεν έχει διαφοροποιηθεί ουδόλως. Κύριε εκπρόσωπε, έχουμε το ναι για το δύο πλευρό για τα αποσταλμένο. Έχουμε το όνομα, έχουμε όλα εκτός και ανακοίνωση των επόμενων. Γιατί καθυστερεί? Εκτιμούμε, η ενημέρωση που έχουμε, ότι αυτή η ανακοίνωση θα γίνει εντός των επόμενων ημερών. Αντιλαμβάνεστε, αυτή η ανακοίνωση θα γίνει από πλευράς του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε. Έχουμε την ενημέρωση ότι έχουν απαντήσει θετικά και η άλλη πλευρά. Και αυτό το οποίο αναμένεται είναι η επίσημη ανακοίνωση για να μπορέσει η απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να ξεκινήσει άμεσα τις επαφές της από τις αρχές του νέου χρόνου. Από τις αρχές του νέου χρόνου, τις επαφές της, λέω. Η ενημέρωση, επαναλαμβάνω, είναι ότι εντός των επόμενων ημερών θα γίνει επίσημη ανακοίνωση. Μήπως αυτό συμβαίνει γιατί δεν έχουν ακόμα κατασταλάξει στο ποιοι θα είναι οι όροι? Οι όροι εντολής είναι συγκεκριμένοι και οι όροι εντολής απορρέουν από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο ίδιος, όπως έχουμε ξαναπεί, ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ είναι δεσμευμένος από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, πόσο μάλλον ο απεσταλμένος. Οι όροι εντολής συμπεριλαμβάνουν και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ή δεν? Όχι, δεν έχουμε υπόψη μας για χρονοδιάγραμμα. Η ώρα εντολής είναι η προοπτική, η διερεύνηση προοπτικής επανέναρξης των διαπραγματεύσεων σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Για το αίτημα του Προέδρου της Δημοκρατίας να αυξηθεί ο χρόνος παραμονής του απεσταλμένου στην Κύπρο, έχουμε κάποια απάντηση? Αυτό το οποίο έχουμε μεταφέρει στον Γενικό Γραμματέα των ΗΕ, ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αν θέλετε, κατά τη συνάντηση που είχαν τον Σεπτέμβριο στην Νέα Υόρκη, είναι ότι ο απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ θα πρέπει να αφιερώσει χρόνο, να είναι ύψιστη προτεραιότητα οι διαρκείς, οι εντατικές επαφές, οι συναντήσεις και με τις δύο πλευρές, ούτως ώστε να είναι πιο αποδοτική, αν θέλετε, αυτή η διερεύνηση της προοπτικής της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων. Κύριε Πρόσωπε, είχε συνειδήσει ότι στη συνάντηση που είχε ο καταγωγικός ηγέτης μαζί με τον Ερντογάν είχε συστάσεις προς τον Κατάρ για να αλλάξει τη στάση του τέλος πάντων στο Κυπριακό ή να μην κάνει φανερά τόσες δηλώσεις, επειδή ακριβώς το θέμα του Κυπριακού θα το λύσει η Ελλάδα μαζί με την Τουρκία. Πώς σχολιάζεται αυτό το? Δεν μπορούμε να σχολιάσουμε πληροφορίες, οι οποίες έχουμε δει και εμείς σε σχετικά δημοσιεύματα. Εμείς αναμένουμε να δούμε στην πράξη και με τον διορισμό του απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, επί της ουσίας την στάση, την επικοδομητική στάση που θα πρέπει να δείξει και η άλλη πλευρά ως προς τις προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Αυτό μας αφορά η ουσία, μας αφορά η στάση επί της ουσίας στην προσπάθεια επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Και όσον αφορά τα περιορισμένα σε Άγιο Δομήτριο, Πύλα, Περίμια,
Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιο νεότερο μέχρι στιγμής. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι εμείς βρισκόμαστε διαρκώς καθημερινά, όπως έχουμε ξαναπεί, σε επαφή με την ενευτική δύναμη. Αυτό το οποίο αναμένουμε από την ενευτική δύναμη είναι να επαναρχίσουν οι εργασίες στην πύλα, να υλοποιηθεί η συναντήληψη, μια συναντήληψη η οποία πραγματικά θεωρούμε ότι θα ήταν προς όφελος και των δύο κοινοτήτων, και δεν το λέμε μόνο εμείς, αλλά και τα ίδια τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ. Και ως τον Άγιο Δημήτριο, αναμένουμε από την ειρηνευτική δύναμη, σύμφωνα με τους όρους εντολής της, να αποκαταστήσει το καθεστώς όπως ήταν πριν από τα γεγονότα πριν δύο εβδομάδες. Κύριε Εκπρόσωπε, με την αναμονή της ανακοίνωσης, την επίσημη ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα για το επίσημο διορισμό, είμαστε επίσης σε αναμονή για ανακοίνωση από πλευράς του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για απεσταλμένων από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αυτά που είχαμε ακούσει εδώ και αρκετό καιρό, ότι ταυτόχρονα θα υπάρχει και απεσταλμένος και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είμαι βέβαιος, έχετε παρακολουθήσει, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει παραχωρήσει πρόσφατα συνέντευξη, στην οποία αναφέρθηκε σε αυτό το ζήτημα, ότι είναι μια προσπάθεια η οποία παράλληλα βεβαίως βρίσκεται στις διπλωματικές επαφές. Η επικοινωνία που έχουμε με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι το πρώτο σημαντικό βήμα που θα έπρεπε να ληφθεί ήταν ακριβώς ο διορισμός απεσταλμένο από πλευράς του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ. Βρίσκεται στις επαφές μας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ακριβώς η πρωτοβουλία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας για ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με συγκεκριμένη προσωπικότητα. Και βεβαίως είναι κάτι το οποίο ναι, θα τεθεί αν θέλετε, περισσότερο στο επίκεντρο των επαφών μας και με τον διορισμό του απεσταλμένου από πλευράς του Γενικού Γραμματέα. Και πώς γίνεται το θέμα του Οικονομικού Επιτρόπου, ο Πρόεδρος έχει μια τέτοια υπόψη που το έχει περιπτώσει, γιατί εσύ. Ναι, όπως γνωρίζετε, θα πρέπει πρώτα να διοριστεί το Συμβούλιο, σύμφωνα και με τη νέα νομοθεσία, το οποίο Συμβούλιο θα πρέπει να καταλήξει στις εισηγήσεις του προς το Υπουργικό Συμβούλιο και κατόπιν αυτών των εισηγήσεων να ληφθεί τελική απόφαση. Εντός του χρόνου, αυτό. Εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος, αν δεν είναι στην αυριανή ημερήσια διάταξη, ενδεχομένως στην επόμενη συνεδρία, θα αποφασιστεί το Συμβούλιο του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, το Διοικητικό Συμβούλιο, για να μπορέσει να τροχιοδρομήσει τις διαδικασίες. Θα ρωτήσω για το θέμα του Υπουργείου Μετανάστευσης, επειδή τελειώνει η χρονιά, υπάρχει κάτι στα σκαριά. Κοιτάξτε, αντιλαμβάνεστε ότι το νομοσχέδιο έχει ετοιμαστεί και έχει προωθηθεί στην Βουλή από τον περασμένο Ιούνιο. Εμείς ως κυβέρνηση έχουμε απευθύνει πολλές φορές κάλεσμα στην Βουλή των Αντιπροσώπων, όπως προωθήσει το συντομότερο δυνατόν την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο. Θεωρούμε, και αυτό έχει αποδειχτεί στην πράξη μέσα από τις διαδικασίες, μέσα από τις ενέργειες που έχουν ληφθεί, ότι ήδη έχει βελτιωθεί κατά πολύ η εικόνα ως προς την διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών. Έχουν αυξηθεί κατά 50% οι επιστροφές, έχουν μειωθεί κατά 50% οι αφίξεις. Και η υλοποίηση αυτή τη πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, η σύσταση του Υφυπουργείου Μετανάστευση, θα λειτουργήσει πολύ καταλητικά στην επίσπευση ακόμη περισσότερο των διαδικασιών, στην ακόμα πιο αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού. Άρα, αναμένουμε και καλούμε την Βουλή των Αντιπροσώπων, με την αφορμή τη ερώτησή σα, να το προωθήσει το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστώ.